Για να δω εδώ πέρα πόσο πάει πιο φθηνή. Ναι, ωραία. Θα την βάλω 4,9 σκέτο. Ναι παιδιά, είναι χάλια. Δεν ξέρω πως γίνεται με 99 pace. Γιατί με το chemistry style έχει 99 pace, 99 shooting. Και έχει 8-4 dribbling και είναι χάλια. Είναι χάλια. Ήρθε η ώρα του Mbappé να επιστρέψει στην ομάδα. Και εδώ πέρα θα βάλω το Fullrich και βλέπουμε. Απλά θέλω αυτούς τους δύο ανάποδα. Για να παίζει ο Eusebio μπροστά και ο Mbappé στα πλάγια. Αυτό είναι από το level 20-30, δεν θυμάμαι ποιο level. Που ήταν η 87x4, 87x3 ή 83x20. Πήρε το 83x20. Πάμε να το ανοίξουμε. Χρυσό είναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Καμ. Λαβέλ. Ναι, είναι η Λαβέλ. Μαζί με τη Ρενάρντο 88. Δεν έχει άλλο walkout εδώ μπροστά. Έχει όμως Βιάλι 93. Που είναι πολύ φθηνός και αυτός. Βέβαια δεν φαίνεται πολύ άσχημη η κάρτα του. Είναι 4-5. Με ένα engine γίνεται αρκετά καλός. Αλλά μάλλον θα είναι λίγο βαρύς. Πάμε στα 83x10. Χρυσό είναι. Αγγλία. Goalkeeper. Είναι ο Pope. 83x10 βγάλαμε 84. Τέλεια. Ξεκινάμε τέλεια. Πάμε στο δεύτερο. Και εδώ πέρα χρυσό. Πολωνία, striker. Είναι ο Λεβαντόφσκι και μάλλον θα είναι το μοναδικό walkout, ναι. Πάμε και στο τρίτο. Ούτε εδώ είναι πρόμο. Αγγλία, striker. Α, είναι. Οκ. Okay. Έχουμε το Lineker που βγήκε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το Rodri. Σήμερα βγήκαν αυτά. Πάμε και στα 84x7. Χρυσό είναι, Γερμανία. CDM είναι ο Kimmich μάλλον. Ναι, είναι ο Kimmich. Και είναι και διπλό. Μαζί με τον Κασεμίρο. Οκ, ξεκινάμε τέλεια. Και έχει και Σέσνη μέσα. Πάμε και στο δεύτερο. Χρυσό είναι και αυτό. Γαλλία. Center back. Είναι η Ρενάρντ. Ναι, οκ, έγινε και αυτό διπλό. Μαζί με τον Oblak. Και έχουμε και Γκυρέλη μέσα. Πάμε και στο τρίτο. Και αυτό είναι χρυσό. Είναι Ιταλία. CM. Μπαρέλα. Ναι, είναι ο Μπαρέλα. Θα είναι και αυτό διπλό. Μαζί με την Όμπρεντορφ, οκ. Πάντως αυτά ήταν πολύ καλά. Και έχει και τον άλλη μέσα. Και έχει και Σούλερ. Λοιπόν, έχουμε πάλι το Icon Pick. Να δω αν αυτή τη φορά θα μας δώσει κάτι. Έχουμε Κασίγιας. Λοιπόν, θα τον πάρω. Δεν ξέρω πόσο πάει. Οκ. Έλεγα στο stream που έκανα χθες ότι όλα τα
όλοι οι τερματοφυλάκες που έχω δοκιμάσει είναι χάλια. Και έχω Βάντεσαρ αυτή τη στιγμή, είναι χάλια, Ντοναρούμα είναι χάλια. Και γενικά δηλαδή, όποιος άλλος τερματοφυλάκας έχει χρησιμοποιήσει είναι χάλια. Τον έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτόν τον Κασίγιας σε draft νομίζω, δεν τον είχα ποτέ στην ομάδα μου. Και δεν ήταν τόσο χάλια. Οπότε θέλω να τον δοκιμάσω να δω πώς είναι.